Όταν θέλουμε να καλύψουμε με πλακάκια επιφάνειες μέσα σε υγρούς χώρους, όπως είναι το μπάνιο, η πρώτη μας φροντίδα είναι να εφαρμόσουμε καθολικά μία στεγανοτική στρώση πριν περάσουμε την κόλλα, ώστε να μην έχουμε προβλήματα υγρασίας στο μέλλον, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εμφάνιση υγρασίας στην πίσω πλευρά του τείχου ή ακόμη και σε αποκόλληση των πλακιδίων. Αν το μπάνιο έχει διαμορφωθεί με συστήματα ξηρά δόμηση, όπω η γυψοσανίδα, η ανάγκη για στεγάνωση πριν την εφαρμογή κόλλα είναι επιτακτική, καθώ η γυψοσανίδα θεωρείται ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ελαστική κόλλα, η οποία θα μπορεί να απορροφήσει τι δονήσει τη γυψοσανίδα. Ξεκινάμε με καλό καθάρισμα των επιφανειών από σκόνε, λίπη και γενικά σαθρά υλικά. Για να επιτύχουμε καλύτερη πρόσφυση της στεγανωτικής στρώσης, ασταρώνουμε τις επιφάνειες με το ειδικό αστάρι νερού Flex Primer. Αφού στεγνώσει το αστάρι, προχωράμε στη στεγάνωση του δαπέδου και του τείχου, εφαρμόζοντας το IZOMAT SL17 με ρολό σε δύο στρώσεις ή με σπάτουλα σε μία. Αφού στεγνώσει η στεγανωτική στρώση, στεγανοτικη στρωση προχωραμε στην εφαρμογή της κόλλας. Επιλέγουμε στην περίπτωσή μας την ΙΖΟΜΑΤ ΑΚ22, μία ισχυρή ελαστική κόλλα υψηλής ποιότητας με αντοχή στην υγρασία και άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Η κόλλα ΙΖΟΜΑΤ ΑΚ22 αναμειγνύεται μόνο με νερό, η ποσότητα του οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Βάζουμε το νερό σε ένα καθαρό δοχείο και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε την κόλλα μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μείγμα αφήνουμε το μείγμα για 5-10 λεπτά να οριμάσει και στη συνέχεια το αναδεύουμε ελαφρώς ξανά. Η κόλλα είναι έτοιμη για χρήση. Η διάστρωση της κόλλας γίνεται με οδοντοτή σπάτουλα. Η εφαρμογή ξεκινά από τις κατακόρυφες επιφάνειες ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω την κόλληση των πλακιδίων, αφήνουμε με τη βοήθεια ενός οδηγού ένα διάστημα από το δάπεδο 5-6 χιλιοστών μεγαλύτερο από το πάχος του πλακιδίου που θα τοποθετηθεί στο δάπεδο. Χτενίζουμε την κόλλα και τοποθετούμε τα πλακίδια με ελαφρά πίεση. Με την χρήση πλαστικών σταυρών κρατάμε τα διαστήματα μεταξύ των πλακιδίων σταθερά, εξασφαλίζοντας αρμούς με ομοιόμορφο πλάτος. Με τη βοήθεια ενός λαστιχένιου σφυριού, τη γνωστή ματσόλα και ενός αλφαδιού, επιτυγχάνουμε τελικά τη σωστή τοποθέτηση και την επιπεδότητα της νέας επιφάνειας. Συνεχίζουμε μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια που επιθυμούμε. Θα πρέπει να καθαρίζουμε επιμελώς την κόλλα που τυχόν ξεχυλίζει από τους αρμούς των πλακιδίων. Προχωρώντας στο δάπεδο, αρχικά αφαιρούμε τον οδηγό που τοποθετήσαμε προηγουμένως περιμετρικά. Στη συμβολή του δαπέδου με τον τοίχο, τοποθετούμε τα πλακίδια, προσέχοντας ώστε η κάθετη αρμή να συμπίπτουν με τους οριζόντιους, όπου αυτό είναι δυνατό. Με τη χρήση πλαστικών σταυρών, κρατάμε τα διαστήματα μεταξύ των πλακιδίων σταθερά. Με τη ματσόλα και το αλφάδι, επιτυγχάνουμε τελικά τη σωστή τοποθέτηση και την επιπεδότητα της νέας επιφάνειας συνεχίζουμε μέχρι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια που επιθυμούμε, αφήνοντας τους απαραίτητους αρμούς. Μετά την πάροδο μίας ημέρας, προχωράμε στην αρμολόγηση των πλακιδίων. Απομακρύνουμε τους πλαστικούς σταυρούς διαστημάτων, καθαρίζουμε σκόνες και τυχόν φερτά υλικά και διαβρέχουμε τους αρμούς. Ανάλογα με το πλάτος του αρμού, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο τύπους έγχρωμου ρητινούχου αρμόστοκου multifill στον τύπο 05 και στον τύπο 315. Στην περίπτωσή μας που ο αρμός είναι μικρότερος από 5 χιλιοστά, χρησιμοποιούμε το Multifilm 05 που διατίθεται σε 24 αποχρώσεις. Η ανάμειξη του αρμόστοκου Multifilm 05 γίνεται με νερό στις αναλογίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Βάζουμε το νερό σε ένα καθαρό δοχείο και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε τον αρμόστοκο ανακατεύουμε επιμελώς με το δράπανο για περίπου 5 λεπτά και αφήνουμε το μείγμα για άλλα 5 λεπτά να οριμάσει. Στη συνέχεια, το αναδεύουμε ελαφρώς ξανά, ώστε να προκύψει μία ομοιογενής πάστα. Η εφαρμογή του αρμόστοκου στον τοίχο και το δάπεδο γίνεται με λαστιχένια σπάτουλα, με κινήσεις διαγώνιες ως προς τους αρμούς ξεκινάμε την εφαρμογή από τις κατακόρυφες επιφάνειες και συνεχίζουμε με τις οριζόντιες. Επαναλαμβάνοντας προς όλες τις διευθύνσεις τη διαγώνια κίνηση, γεμίζουμε επαρκώς τους αρμούς των πλακιδίων. Μόλις κληρύνει επιφανειακά ο αρμόστοκος, με ένα ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι, καθαρίζουμε όλη την επιφάνεια εφαρμογής. Προσέχουμε ώστε το σφουγγάρι να μην είναι πολύ βρεγμένο, γιατί τότε μπορεί να εμφανιστούν άλατα στον αρμό όταν στεγνώσει. Τέλος, καθαρίζουμε τα πλακάκια και τους αρμούς με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του αρμόστοκου από τα πλακάκια και να γίνει το τελικό φινίρισμα των αρμών. Η πλήρωση του αρμού στη συμβολή δαπέδου με τοίχο γίνεται με την ειδική έγχρωμη μαστίχη Multifill Elastic σε μία από τις 7 αποχρώσεις που διατίθεται. Αμέσως μετά ακολουθεί η λίανση του αρμού.